Ελληνικά παραμύθια. Stoneville. Αυτό είναι το Stoneville, μια πόλη από την εποχή της πέτρας, όπου άνθρωποι και δεινόσαυροι ζούσανε μαζί. Ο ήλιος ανέτειλε και το φως του άρχισε να ξυπνάει τους πάντες. Μια νέα μέρα άρχιζε με χαμόγελα. Αλλά μια οικογένεια κοιμόταν ακόμα. Ήτανε οι Evergreens. Ω, μα την πέτρα! Αυτός είναι ο Grant. Καλημέρα, Τούλιπ. Νομίζω χρειαζόμαστε καλύτερο ξυπνητήρι. Κάνε ένα μικρό γλυκό σπουργητάκι. Αυτό κάνει πολύ παρέα με τις μαϊμούδες τελευταία. Τίποτα δεν μπορεί να διακόψει το γλυκό σου, ροχαλιτό. Πάω να δω τα παιδιά. Εσύ ετοίμασε πρωινό. Η Τούλιπ πήγε να ξυπνήσει τα παιδιά, την Φέρν και τον Μπαζ. Ω, Θεέ μου. Μάλλον, αφού βρέχει έξω, το σχολείο θα ακυρωθεί. Σοβαρά! Ναι! Αχ, μπαμπούνα και έφαλε. Μας σε κάνει πλάκα. Τίποτα καλύτερο από ένα μπάνιο. Τώρα θα ετοιμάσουμε πρωινό. Σύντομα όλοι καθόντουσαν για πρωινό. Ορίστε, μικρή μου γλυκουλίνα. Ήου, μην με λες γλυκουλίνα, παρακαλώ. Σου άρεσε αυτό το όνομα? Όταν ήμουν τριών. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Εγώ θα είμαι πάντα ο μπαζοκέφαλός σου. Μετά το πρωινό, ξεκίνησαν να φύγουν. Λοιπόν, θα φτάσουμε σίγουρα ασφαλείς. Hey! Μπαμπά, αυτό το παλιό αμάξι είναι σαν να οδηγεί σε ένα ομαλό δρόμο. Μπορούμε να πάρουμε ένα καινούριο. Ναι, μπορεί. Αλήθεια? Θα πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο. Ήρεμα, παιδιά μου. Χρειάζομαι την προαγωγή πρώτα, αλλά ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής? Ο κύριος Τσαντ Μπροκ. Α, σοβαρά? Είναι ο πατέρας της Λάνα. Λοιπόν, θα κάνεις το καλύτερο. Ναι, πάρε αυτοκίνητο. Μπορώ να το οδηγάω μέχρι το σχολείο? Όχι, είσαι πολύ νέα για να οδηγήσεις. Ναι, μα εγώ οδηγάω μαμούθ από όταν ήμουν 6. Όχι, μη με κοιτάτε, είμαι αόρατη. Αντίο, μικρά μου γλυκουλίν. Μπαμπά! Τι? Hey, Fern. Αυτή ήταν μια πολύ εντυπωσιακή είσοδος. Για τάρα. Μη μου το θυμίζεις. Γεια σου, Ρουκ. Hey, μη κοιτάξτε τώρα, αλλά έρχεται η Λάνα. Οι δύο φίλες γύρισαν και είδαν ένα κορίτσι να μπαίνει στο πάρκινγκ με ένα φανταχτερό αμάξι. Η Λάνα ήταν το πιο δημοφιλές κορίτσι της τάξης και αντίζηλος της Φέρν. Φέρνη! Γεια σου, Λάνα. Ωραίο αμάξι. Με το πήρε ο μπαμπάς. Είναι το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί στην εποχή μας. Πρέπει να είναι ωραίο. Ναι, πολύ καλύτερο από αυτήν την παλιά σακαράκα που έχει η οικογένειά σου. Κανένας δεν θέλει να ακούει τις κακίες σου, πρωινιάτικα. Ζηλεύουμε, μήπως? Ζηλεύουμε. Ο μπαμπάς μου θα πάρει αυτήν την προαγωγή πολύ εύκολα από τον πατέρα σου. Ακριβώς έτσι. Έλα τώρα, Φέρν. Ο μπαμπάς μου πετάει προς την κορυφή. Ο δικός σου απλά ταξιδεύει προς το άγνωστο. Έλα, έλα λίγο ακόμα έμεινε. Τρίτος όροφος. Τα κατάφερα. Γεια, Γκράντι. Ο Γκραντ γύρισε και είδε τον ανταγωνιστή του, τον Τσαντ Μπροκ. Γιατί άργησες? Πάλι το αμάξι? Πρέπει να το φτιάξεις. Ή μήπως το σπίτι πρώτα? Το σπίτι μου είναι τέλειο. Έχει φρέσκο αέρα, ένα 3 νύχτες και ζεστή φωτιά.
Ζεστή φωτιά, τι ρομαντικό! Έχω ένα εφεστιακό βράχο που θερμαίνει όλο το χώρο μου. Πολυτέλεια, όχι κάτι που γνωρίζεις. Ναι, αλλά δεν τα απέκτησες όλα με τιμιότητα, κάτι που εσύ δεν γνωρίζεις. Τότε έφτασε το αφεντικό τους, ο κύριος Τοντ. Το καλύτερο μου δίδυμο! Έτοιμοι για την προαγωγή? Ναι, κύριε! Λοιπόν, ο νέος μας πελάτης έχει ένα εστιατόριο. Έχουν πρόβλημα με την υπηρεσία του delivery. Τι πρόβλημα έχουν? Λοιπόν, ας πούμε απλώς ότι είναι να παραδώσετε ένα ωραίο ψητό ζαμπόν και συναντάτε μια τεράστια τίγρη στο δρόμο σας. Ουφ, δοκίμασαν μαμούθ. Το δοκίμασαν, πολύ μεγάλο. Πτεροδάκτυλος? Χρειάζεται εκπαίδευση και χρόνο. Τι λέτε για αυτοκίνητα? Δεν έχουν αρκετά καλά. Εάν πάρουν καλύτερα, δεν είναι όλοι πλούσιοι σαν εσένα, Τσάντ. Θέλουν λύση που να συνδυάζει ταχύτητα, ευκολία. Ακριβώς το στυλ μου. Και αξιοπιστία. Έχετε μία εβδομάδα για να βρείτε κάτι. Μία εβδομάδα? Αυτός που θα βρει κάτι εξαιρετικό θα κερδίσει και την προαγωγή. Καλή τύχη! Καθώς λοιπόν δούλευε ο Γκραντ, ο Τσάντ έβρισκε ευκαιρία να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Μα που πήγανε? Και να του βάζει τρικλοποδιές. Ουφ! Hey! Ωστόσο, ο Γκραντ συνέχισε τη δουλειά του επιμελώς. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Θα πάρω την προαγωγή ακόμα και αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω. Ή εσύ θα είσαι ο τελευταίος, Γκραντι. Λοιπόν, πώς πήγε το σχολείο? Μια καταστροφή. Με την υπογραφή της Λάνα πάντα, φυσικά. Επισκεφτήκαμε μια φαρμά δεινοσαύρων σήμερα. Είχανε τεράστιους μακρύς λαιμούς. Ωραία περιπέτεια. Λοιπόν, μερικοί από εμάς δεν έχουμε χρόνο για περιπέτειες όταν αντιμετωπίζουμε σνόμπ. Μα τι έγινε, Φέρν? Πάλι κορόιδευε το αυτοκίνητό μας. Ήταν τόσο ντροπιαστικό. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο, όχι ένα ακάρο πάνω σε ρόδες. Το συζητήσαμε, γλυκιά μου. Περιμένουμε όλη την... Παρέθηκα να περιμένω. Θέλω κάτι μεγάλο και καινούριο. Σαν ένα δεινόσαυρο κατοικίδιο. Μπορούμε, μπαμπά? Ένα δεινόσαυρο κατοικίδιο. Ωραία. Και μετά εγώ έφυγα από αυτό το σπίτι. Έλα, είναι τόσο χαριτωμένα. Φέρν, γλυκιά μου, είμαστε οικογένεια και θα το ξεπεράσουμε μαζί. Η ιδέα του για τον δεινόσαυρο ήταν καλύτερη. Ίσως βοηθούσε ένα αμυντικό σύστημα αντί Λάνα. Μετά το δείπνο, τα παιδιά βγήκαν έξω στον κήπο. Είμαι τόσο έξαλλη. Η Λάνα είναι εκνευριστική. Είναι όμορφη, ναι, και πλούσια. Λοιπόν, εγώ σε θεωρώ όμορφη και ευγενική και απίθανη. Είσαι εντάξει, φίλε μου? Είμαι εντάξει. Ευχαριστώ, Μπας. Ιδέα. Τι? Παιδιά, είναι ώρα για ύπνο. Το επόμενο πρωί, η Φέρν σηκώθηκε νωρίς και άρχισε να μαστορεύει. Λοιπόν, δεν θα τα παρατήσω. Δούλεψε σκληρά μέχρι που... Έτοιμο. Φέρν, μα τι κάνεις? Γεια, μαμά. Έφυγα για το σχολείο. Μην ανησυχείς για το πρωινό. Θα φάω κάτι εκεί. Πώς? Με αυτό. Το ονόμασα Πατινόπετρα. Γεια! Η Φέρν κατέβηκε το μονοπάτι και όταν ο Γκραντ σηκώθηκε, ήταν σοκαρισμένος. Τι έκανε, λέει? Εξαφανίστηκε πιο γρήγορα και από τις σαύρες, μπαμπά. Δηλοφόσαυρος, Μπας. Και Γκραντ, θα έπρεπε να ήσουν χαρούμενος. Η μικρή μας γλυκουλίνα δεν μας συμπαθεί πια. Ω, μην γίνεσαι δραματικός. Απλά αυτή μεγαλώνει και θέλει να είναι ανεξάρτητη. Η Φέρν ήταν ενθουσιασμένη. Γεια σου, Λάνα. Φέρν, μα πού είναι η παλιά σακαράκα σου? Η Φέρν έδειξε τα Πατινόπετρα περήφανη. Μα τι είναι αυτά? Τα απομεινάρια του αυτοκινήτου σας. Είναι Πατινόπετρα και είναι πολύ καλύτερα για να κυκλοφορεί κάποιος. Το φανάρι άναψε, αλλά η Λάνα δεν μπορούσε να φύγει.
Απόλαυσα την τελευταία τεχνολογία. Στο σχολείο, η Φέρν είχε περικυκλωθεί από θαυμαστές. Είναι εκπληκτικά. Είναι φανταστικά. Ναι, είναι τρομερά. Γιατί είναι όλοι ενθουσιασμένοι με ένα φθηνό πάτινο? Γιατί εγώ με τα φθηνά πατινόπετρα δεν με άφησαν κολλημένη στην κίνηση. Απλά σε ζηλεύει γιατί είσαι και η πρώτη. Καθώς οι μέρες πέρναγαν, στη Φέρν έλειπε η οικογένειά της. Μα τι είναι αυτό? Είναι ένα τραγούδι που τραγουδάγαμε μαζί με τον μπαμπά στο αμάξι. Hey, Φέρν, θέλεις λίγο? Ευχαριστώ, Ρουκ. Φεύγω τα ωστόσο βιαστικά από το σπίτι. Ξέχασα το πρωινό. Ο Γκραντ δούλευε πολύ σκληρά. Hey, Γκραντι. Σε ζητάει η κυρία Μπέριθόρν. Τι? Μα... φαίνεται επίγον. Εκείνο το βράδυ η οικογένεια έτρωγε ενώ ο Γκραντ δούλευε στο δωμάτιό του. Γιατί δεν έρχεται ο μπαμπάς? Είναι απασχολημένος. Ελπίζω να του πω λίγο για τη μέρα μου. Τι είναι αυτές οι τεράστιες κολοκύθες και τα πεπόνια? Είναι η δουλειά του. Τις φέραμε μαζί με το αμάξι. Είχε πλάκα. Όχι για το αμάξι. Εάν μπορούσα να... Hey, πού είναι αυτό το έγγραφο? Είμαι σίγουρος ότι το είχα πάρει μαζί μου. Χρειάζομαι διάλειμμα. Φέρν! Μπαμπά, πάει καλά η δουλειά? Για πού προορίζονται τα πεπόνια? Ο Γκραντ είπε για τη δουλειά και ότι προσπαθούσε να φτιάξει ένα μικρό αμάξι αρκετά δυνατό για να διώχνει τα μεγάλα ζώα. Χρησιμοποίησα εφεστιακά πετρώματα για να το ενισχύσω, αλλά του έβαλα φωτιά. Δεν σε έχω δει από τότε που άρχισες να φτιάχνεις αυτά τα πατινόπετρα. Ήμουν τόσο αποστηλημένος με τη δουλειά. Ο Γκραντ κοίταξε με θαυμασμό. Τα έφτιαξες? Είναι καταπληκτικά. Είναι τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα να τα φτιάξεις, μπαμπά. Γιατί δεν τα χρησιμοποιείς για την προαγωγή? Απλά κάντα καλύτερα. Αυτό, Φέρν, αλλά είναι δικιά σου εφεύρεση. Είμαστε οικογένεια. Ξέρω πόσο σκληρά δουλεύεις για όλους μας. Μου έχεις λείψει όλες αυτές τις μέρες. Και εμένα μου έλειψες, μικρή μου. Το επόμενο πρωί ο Γκραντ πήγε στη δουλειά με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ηφαιστιακά πετρώματα. Φωτιά! Μα μου έκλεψε την ιδέα! Ο Γκραντ έβραζε από το θυμό του, αλλά δούλεψε σκληρά και αθόρυβα τη νέα του ιδέα. Και στο σπίτι, η Φέρν τον βοηθούσε. Λοιπόν, απλά κάνω αυτό. Wow! Αυτό είναι τέλειο! Αρκετά καλό για να κάνεις και μεγάλα άλματα τώρα. Θα ασκήσεις με αυτή την προαγωγή, μπαμπά. Αλλά το επόμενο πρωί κάτι συνέβη. Αυτό το μικρό παλιό. Μπαμπά, το ραντεβού σου. Ο Γκραντ ετοιμάστηκε γρήγορα και βγήκε από τον γκαράζ. Έλα. Αλλά το αμάξι δεν ξεκινούσε. Τα πατινόπετρα, πάρτα, μπαμπά. Ο Γκραντ δεν ήταν σίγουρος, αλλά ανέβηκε πάνω και... Φύγε! Μετά από περιπέτεια... Hey! Κατάφερε να φτάσει στο γραφείο στην ώρα του. Επιτέλους, τα κατάφερα! Γκραντι, έτοιμος να χάσεις? Ο Τσάντ έκανε την παρουσίασή του. Και μετά ήταν η σειρά του Γκραντ. Η ιδιοκτήτης ήταν ενθουσιασμένη με τον Γκραντ. Μα είναι εκπληκτικά! Ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο νικητής. Evergreen την πήρε στην προαγωγή. Τι? Και με αυτό? Λοιπόν, δεν νομίζω να θέλει κανείς να πάρει φωτιά όσο οδηγάει. Εσύ φταίς γι' αυτό. Ήταν η δική σου ιδέα. Εάν είχα πάρει τα έγγραφά σου αφού τα είχες φτιά... Τι? Του έκλειψες την ιδέα?
Λοιπόν, ίσως τώρα μάθεις για την τιμιότητα από τον νέο σου αφεντικό. Αναρωτιέμαι τι θέλει να μας δείξει η Φέρν. Γιατί είναι έτσι, Λάνα? Ω, κοίτα! Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο μπήκε μέσα. Wow! Η φίλη μας πήρε νέο αμάξι. Κοίτα το πρόσωπο της Λάνα. Σε ευχαριστώ, παπά. Σ' αγαπάω, μικρή μου γλυκουλίνα. Εγώ... Κι εγώ σ' αγαπώ, παπά. Το κοριτσάκι μας. Νέο αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν ήθελες να μας δείξεις? Μπα, όχι αυτό. Αυτό. Ου, για μας? Ναι, νέο και ανανεωμένο. Το αριστούργημα του μπαμπά. Η Φέρν ανακάλυψε τη χαρά και όταν ήταν μόνη και σε οικογενειακές στιγμές. Κατάλαβε ότι το να θες πολυτέλεια δεν άξιζε τίποτα σε σύγκριση με το βαθύ πλούτο που βρίσκει στην αγάπη και στις αναμνήσεις.